Και είναι μαζί μα στο στούντιο ο Παύλο Τσίμα, προσπαθώντα να παρακολουθήσουμε αυτέ τι τρομερά ανησυχητικέ εξελίξει που έρχονται από τη Γερμανία. Γιατί πέραν τη εναλλακτική για τη Γερμανία, Παύλο, που πλασάρεται δεύτερη πολιτική δύναμη λίγου μήνε πριν τι ευρωεκλογέ, έχουμε και ένα νέο ακροδεξιό μόρφωμα το οποίο μπαίνει στην πολιτική σκηνή που πλασάρεται και ως αναλλακτική της αναλλακτικής, θα έλεγε κανείς. Ναι, ε, είναι με, τη, με τις γερμανικές ιδιομορφίες η Αναλλακτική. για Γερμανία είναι ένα κόμμα που έχει πολύ μεγάλη δύναμη στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας, στην πρώην ανατολική Γερμανία. <coughs> Ε, αυτό φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα που προσπαθεί να, βρει, να, να, να μπορέσει να κερδίσει και στη δυτική, στην παλιά Δυτική Γερμανία, στι δυτικέ δημοκρατίε τη Γερμανία. Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι επικεφαλή τη είναι ο άνθρωπο που ήταν επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών τη Γερμανία επί 8 χρόνια, που είχε υποτίθεται ω μία από τι βασικέ του αποστολέ να προστατεύει το γερμανικό σύνταγμα από την ναζιστική και ακροδεξιά απειλή. Αυτό είναι επικίνδυνο όμω γιατί είχε την επίφαση τη θεσμικότητα αυτό ο άνθρωπο. Ναι, ο οποίο επίση είχε γίνει σκάνδαλο γιατί είχε κατέβει κάποια στιγμή σε κάποιε προηγούμενε εκλογέ με υποψήφιο με το κόμμα τη κυρία Μέρκελ. Και η κυρία Μέρκελ δέχτηκε την κριτική τότε ότι πήρε τον μέχρι πρόσφατα αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών και τον έκανε βουλευτή τη. έφυγε από το κόμμα της, από του Χριστιανοδημοκράτε και τώρα φτιάχνει το δικό του το πιο δεξιό. Πάντω, Παύλο, το... ένα πράγμα είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι πολιτικό λόγο αρθρώνουν. Ακούμε να γίνεται λόγο για Brexit, έξω δηλαδή τη Γερμανία, πια τη Γερμανία εκ των ε, yeah. ιδρυτικών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για βαριά ιστορικού ε, λόγου. Ακόμη για πογκρόν μεταναστών που ε, χαρακτηρίζονται νόμιμο επαναπατρισμό. Ένα πράγμα λοιπόν, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε, πρέπει να εξετάσουν κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία όμως, όπως βλέπουμε σε αυτή τη φάση, είναι γιατί υπάρχουν αυτιά να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε όλα αυτά. Γιατί, Σωστά. Λοιπόν. Ε, καταρχήν, σε αυτό που λένε και σ γιατί αυτό που λένε μα τρομάζει τόσο πολύ. Ε, αυτή η αποκάλυψη ότι για αυτή τη συνάντηση που έγινε τέλο Νοεμβρίου σε ένα ξενοδοχείο στο Πότσταμ, όπου μαζεύτηκαν νεοναζί συν του κόμματο ΑΕΦΔ, συν ένα εσημασμένο Αυστριακό που ε, του είχε απαγορευτεί είσοδο στην Αμερική ε, για να συζητήσουν αυτό το περίφημο σχέδιο ε, μαζική mm -hmm. ε, ε, απέλαση απέλασης, ε, ε, μεταναστών που έχουν γερμανική υπηκότητα αλλά δεν είναι πλήρως αφομοιωμένοι έγινε λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε γίνει η περίφημη σύνοδος των Ναζί που επεξεργάστηκαν το σχέδιο για την σύλληψη 4 εκατομμυρίων Γερμανών Εβραίων και τη μεταφορά του στο αρχικό σχέδιο πριν γίνει το Auschwitz ήταν να του πάνε στη Μοζαμβίκη mm -hmm. και να του αφήσουν εκεί ε, να πεθάνουν. Εν πάση περιπτώσει. Ε, δηλαδή δη, ξυπνά φρικτέ μνήμε. Πάντω παρότι ξεμπροστιάστηκε, να το πούμε έτσι το AFD δια τη αποκαλύψεω αυτή. Δεν φαίνεται να, να χάνει τη μοσκοπή Δεν φαίνεται χάνει τη Ακριβώ. Έτσι είναι. Και έχει δίκιο. Το ερώτημα είναι γιατί. Ε, νομίζω ότι ε, μια εξήγηση είναι, ξέρεις, υπάρχει ένα, ε, ένα πολιτικό δόγμα που λέει ότι η ελπίδα της ανόδου σπρώχνει τη μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα λίγο προς τα κεντροαριστερά. Ο φόβος της πτώσης τα σπρώχνει δεξιά. Η Γερμανία ζει το φόβο της πτώσης. Οι λόγοι είναι πρώτον ότι όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες μετά τον COVID είχαν ανακάμψει εκτός από τη γερμανική. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το γερμανικό μοντέλο φαίνεται να σκοντάφτει γιατί στηριζόταν πάρα πολύ στο φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο που δεν υπάρχει πια και στις μαζικές εξαγωγές προς την Κίνα που και αυτές είναι πεσμένες, άρα το γερμανικό οικονομικό μοντέλο σκοντάφτει και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που μας αφορά νομίζω όλους όπως και στη Γαλλία, όπως και λίγο πριν στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στην Ισπανία υπάρχουν μαζικές μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις οι οποίε έχουν κοινή ρίζα. Είναι η αντίδραση στην πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Επειδή η πράσινη πολιτική προσπαθεί να περιορίσει και τι εκπομπέ αζότου που κάνει η αγροτική καλλιέργεια και η κτηνοτροφία, οι αγρότε αντιδρούν. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει κάποια συνταρακτική μετατόπιση των συσχετισμών, θα μιλάμε για τεκτονικέ αλλαγέ στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή μετά τι ευρωεκλογέ. Η, η τελευταία δημοσκόπηση λέει ότι τα δύο γκρουπ τη ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί και να είναι πρωτηδύναμη στην επόμενη Ευρωβουλή. Λοιπόν, οψόμεθα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.